Για τις 19 Ιανουαρίου του 2023 αναβλήθηκε η δίκη με την αυτόφορη διαδικασία του ξενοδόχου, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη, ενώ έπαιρνε από εργαζόμενό του προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία του είχε ζητήσει να επιστρέψει από διαφορά μισθού και αποζημίωσης, που προέκυπτε από αυτά που είχε συμφωνήσει μαζί του και αυτά τα οποία υποχρεούταν να του καταβάλει για να τηρεί την ομοθεσία. Πρέπει να στείλουμε και ένα μήνυμα ότι εμείς δεν εκβιαζόμαστε από κανένα, δεν φοβούμαστε τίποτα. Θα προχωρήσουμε και όσοι άλλοι εργαζόμενοι έχουν Τέτοιου είδου καταγγελίε να έρθουν να το καταγγείλουν. Ο ξενοδόχο που επικαλέστηκε λόγους ασθενείας ζήτησε και έλαβε αναβολή. Με τη συνήγορο υπεράσπιση του από την πρώτη στιγμή να υποστηρίζει πω ο επιχειρηματία αρνείται τι κατηγορίε, γνωστοποιώντα παράλληλα ότι έχει υποβάλει μηνύσει σε εργαζόμενου και σωματείο. Ο συγκεκριμένος συνδικαλιστής ε, επιθυμεί να δώσει μια δημοσιότητα και να αποδείξει τον ενεργό του ρόλο εις βάρος ε, των συμφερόντων του εντολέα μου ε, επαναλαμβάνω ότι ίδιες και ασκηθήμινες και κατά του συγκεκριμένου ως υποκινητή, ως ηθικού αυτουργού. Εμείς σήμερα είμαστε εδώ σαν μάρτυρες. Από εκεί και μετά ακούσαμε τη δικηγόρου του κατηγορούμενου ότι θα μας κάνει μηνύσεις πραγματικά εάν θέλουν για μηνύσεις, ας το προχωρήσουμε. Εμείς αυτό λέω ότι δεν εκβιαζόμαστε. Εμείς προχωράμε κανονικά. Η εξέλιξη τη αναβολή δεν ικανοποίησε τα στελέχη του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Με τον πρόεδρο, ωστόσο, να επαναλαμβάνει ότι τέτοια περιστατικά δεν αφορούν μόνο στον χώρο των ξενοδοχείων. Συμπληρώνοντα ότι το επόμενο διάστημα μπορούν να έρθουν στο φω και άλλε υποθέσει εργασιακή εκμετάλλευση. Θα έχουμε αντίστοιχε από τη στιγμή που οι εργαζόμενοι αποφασίσουν να κάνουν κάτι ανάλογο. Εμεί του έχουμε πει ότι πρέπει να το πράξουν και στι υπόλοιπε καταγγελίε που έχουμε. Αναμένουμε και θα δούμε. Εξαρτάται πάντα όμω από τη συμβολή των εργαζομένων. Την ώρα πάντω που το θέμα με τον ξενοδόχο και τα χρήματα που κατηγορείται ότι ζητούσαν να το επιστρέψουν οι εργαζόμενοι έχει προκαλέσει σάλο και τα σωματεία ζητούν από εργαζόμενου να ανοίξουν τα στόματά του και να καταγγείλουν χωρί να φοβούνται, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου Ξενοδόχου Υπαλλήλων, καταγγελίε από εργαζόμενου ότι αυτέ τι ημέρε που εργάζονται χωρί ασφάλιση για να καθαρίσουν μεγάλε ξενοδοχειακέ μονάδε, τι οποίε προώθησαν στο Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφαλισμένων, έπεσαν στο κενό. Αφού η απάντηση ήταν, όπω είπε, ότι η έλλειψη προσωπικού δεν επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων. Με τέτοια δεδομένα δεν μπορεί να βρίσκομαι προφάσεις και να λέμε οι νέοι εγκαταλείπουν ή οι ξενοδοχοϊπάλληλοι εγκαταλείπουν τη βαριά βιομηχανία που έχει μείνει σε αυτή τη χώρα.